Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Είναι και σήμερα οι παρεμβάσεις, 3 το μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να τονίσουμε ότι έχουμε πάρα πολλές και σημαντικές εξελίξεις, τα λέγαμε. Έχουμε καταρχάς συνάντηση του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Μοσκοβισή, ο οποίος είναι ο αρμόδιος επίτροπος και για το ελληνικό χρέος. Αρχίζουν και διαφαίνονται πλέον σενάρια ότι όλα θα κριθούν έως τις 5 Δεκεμβρίου και ουσιαστικά εκεί θα αποφασιστεί αν τελικά θα προχωρήσει η αξιολόγηση ή όχι. Έχουμε το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, διαδικασίες εξπρες για άλλη μια φορά στην Ολομέλεια, την ίδια ώρα που διαφαίνονται ακόμη και κάποια σενάρια εκλογών. Ο Πρωθυπουργός ήταν Παρασκευή στην Θράκη, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στην Ήπειρο, υπήρξε κινητικότητα. Θα τα δούμε και αυτά, θα τα συζητήσουμε και με πολιτικά στελέχη. Όμως να χαιρετήσουμε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχω τη χαρά να είναι εδώ μαζί μου η Χριστίνα Ινεφρέμ, η συνάδελφος και συνεργάτης εδώ στο Star Βορείου Ελλάδος, για να μας δώσει και το στίγμα της επίσκεψης Τσίπρα στη Θράκη. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Θανάση. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την Παρασκευή, λοιπόν, στη Θράκη βρέθηκε ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Θανάση, να ξεκινήσουμε τονίζοντας λίγο τα κύρια σημεία της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, τα οποία είχαν το άρωμα εκλογών. Η Θράκη είναι ένα κομβικό σημείο. Οι περισσότεροι το γνωρίζουμε για τον Βλέπουμε και πλάνα, πρέπει να πω. Εδώ τον βλέπουμε. Βεβαίως. Με τον κύριο Χρήστο Μέτιο. Σε απευθείας μετάδοση το Σταρ ήταν εκείνη το τη Σταρ μέρα. Το Σταρ ήταν εκεί πέρα. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πρέπει να πούμε. Γινόταν ένας πανζουρλισμός, Χριστίνα. Εντύπωση προκάλεσε το σημείο όπου υπήρχε συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Μέτιο, αλλά και η συνάντηση με τους φορείς της περιφέρειάς μας. Ήταν Δήμοι, ήταν Αντιπεριφέρεια, ήταν άλλοι φορείς αγροτικού τομέα. Είχε πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώς βγαίνοντας όλοι αυτοί μας κάνανε και τις αντίστοιχες δηλώσεις, τις οποίες τις έχουμε. Θα τις αναφέρουμε στη συνέχεια, λοιπόν, Θανάση. Ξεκινώντας, να πούμε για τα κύρια σημεία της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, τα οποία, σας ξαναλέω, είχαν το άρωμα εκλογών. Ξεκινώντας, λοιπόν, θεωρώντας ότι η Αλεξανδρούπολη έχει ένα λιμάνι το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί, ένα λιμάνι το οποίο απαιτεί το κόμβο όσον αφορά την νοτιοανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, λοιπόν, χαρακτηριστικά είναι ένα ισχυρό διαμετακομιστικό σταθμό και κόμβο. Αν το αναλύσουμε λίγο αυτό, Θανάση, τι θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει από αυτή την πρόταση και μόνο? Ότι αρχίζουν ουσιαστικά να γίνονται κάποιες, μπορώ να το πω έτσι, εξαγγελίες. Να τονίσουμε φυσικά ότι αρνητική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός της μία αναφοράς από τον Πρωθυπουργό ούτε μία φορά της Ανατολικής Μακεδονίας, δηλαδή της Δράμας και της Καβάλας, ότι μίλησε αποκλειστικά για τη Θράκη. Ήταν μια επίσκεψη, δηλαδή, στα όρια της Θράκης, όπου οι φορείς των δύο νομών ουσιαστικά αισθάνονταν και λίγο στη γωνία, πώς να το εξηγήσω. Αναβάθμιση, λοιπόν, του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Το ακούμε πολλά χρόνια, πρέπει να πούμε αυτό. Έργα στο λιμάνι έχουν γίνει στο παρελθόν. Ήταν το δεύτερο σημείο, η αξιοποίηση, λοιπόν, ενός μεγάλου ποσού, ενός ποσού το οποίο είναι ικανοποιητικό για να κάνει παρεμβάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 20, λοιπόν, εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την αξιοποίηση και για παρεμβάσεις που θα γίνουν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, της Αλεξανδρούπολης. Πρώτον, η αναβάθμιση του λιμανιού, γιατί είναι το τέλος η νοτιοανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κονδύλια τα οποία θα πρέπει να μπουν άμεσα για να γίνει η παρέμβαση αυτή. Κρατάμε αυτό που είπες. Η υπόλοιπη Μακεδονία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάμε στην τρίτη αναφορά του Πρωθυπουργού. Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης Μπουργκάς με Αλεξανδρούπολη μέσω Ορμενίου. Σηματοδότηση και έργα τηλεδιοίκησης. Θα πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι το Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη έμεινε γνωστό, κυρίες και κύριοι, στην ιστορία, γιατί είχε υπογράψει μια συμφωνία ο Κώστας ο Καραμαλής για τη μεταφορά, για να γίνει η σύνδεση των λιμανιών Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Τώρα μιλάνε για σιδηρόδρομο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Το Μπουργκάς είναι, αν θυμάμαι καλά, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και το μεγαλύτερο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Θεωρείται, δηλαδή, ότι είναι ένα συστατικό στοιχείο του σιδηροδρόμου που συνδέει και το λιμάνι
εκεί με το σιδηρόδρομο είναι σίγουρα μια σημαντική εξαγγελία να τη δούμε, να τη δούμε απλά. Γιατί ακούμε από εξαγγελίες, πάμε πολύ καλά. Παραμένουμε στο ότι είμαστε στο θέμα των εξαγγελιών, έτσι, κρατάμε φυσικά, αυτό το κομμάτι. Φυσικά, δεν είναι. Είναι όμως έργα τα οποία θεωρούνταν πολύ σημαντικά για την περιοχή εκείνη, σαφώς και πρέπει να γίνουν, να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Να πάμε λίγο να κατεβούμε από τον Εύρο μέχρι και την Ροδόπη, στην επόμενη εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου σε τμήματα της Εγνατίας Οδού. Υπάρχουν παρεμβάσεις σε αυτό το τμήμα, από τον Εύρο μέχρι και τη Ροδόπη. Θα θεωρούσαμε όμως σε αυτό το κομμάτι των παρεμβάσεων να υπάρχει και η Ανατολική Μακεδονία. Για έργα τα οποία πρέπει να γίνουν τόσο από τη Δράμα και την Καβάλα όσον αφορά τον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού. Θα υπάρχει και ένα θέμα στη σημερινή εκπομπή. Πρέπει να πούμε, το γνωρίζεις πολύ καλά Χριστίνα, ότι ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού, Ξάνθη, Εχήνος, ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μήκους 49 χιλιόμετρων, ανήκει στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και εντάσσεται το πρώτο τμήμα του κάθετου άξονα στο ΕΣΠΑ. Σύνορα, Δημάριο σύνορα, κατασκευή του υποτμήματος κλπ. Μήκους 3,16 χιλιόμετρων, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και είναι σίγουρα αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την γειτονική και πολύ έτσι, τη γειτονική και πολύ όμορφη πόλη της Ξάνθης. Ακόμη περισσότερη μπορούν να το χαρακτηρίσω έτσι αναβάθμιση με αυτή τη συγκεκριμένη ένταξη. Και αυτό προκάλεσε άμεσα αντίδραση και από τον κύριο Πατακάκη και από άλλους. Παραμένοντας λοιπόν σε αυτές τις εξαγγελίες, περιμένουμε να ακούσουμε και εμείς αν θα υπάρξει και κάποιο άλλο έργο το οποίο θα αφορά και την πόλη της Καβάλας ή την πόλη της Δράμας. Και ακούμε και την τελευταία εξαγγελία του Πρωθυπουργού, που είχε να κάνει πάλι με την Αλεξανδρούπολη, καθώς αποτελεί κόμβο ενέργειας και μπορεί να γίνει κέντρο ανάπτυξης μεγάλων και σημαντικών ενεργειακών έργων, τα οποία θα τονώσουν την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη στη Θράκη, αλλά και σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Αναφερόμενος λοιπόν ο Πρωθυπουργός στα έργα του διαδρατικού αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΠ και της δημιουργίας της πλωτής αποθήκης LNG. Μάλιστα, ουσιαστικά δηλαδή τοποθετείται και σαν ενεργειακό κέντρο η Αλεξανδρούπολη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι ακριβώς στα σύνορα, για να μην το ξεχνάμε κιόλας. Και πολλοί λένε ότι αυτό αναβαθμίζει, άλλοι λένε ότι αποτελεί και μια πηγή κινδύνου το να λέγεται τόσο επίσημα ότι αποτελεί ένα αναπτυξιακό κέντρο στην ενέργεια η περιοχή του Εύρου. Γενικά υπήρχε ένα κλίμα επίσκεψης Πρωθυπουργού, γιατί γράφτηκε, υπόθηκε ότι παλιότερα όταν έμπαινε ένας πρωθυπουργός σε μια πόλη, περιφερειακή, επαρχιακή πόλη, γενικά υπήρχε μια, μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, κινητικότητα, θεωρούνταν ένα γεγονός κομβικό, ένα γεγονός πολύ σημαντικό. Φάνηκε αυτό στην επίσκεψη Τσίπρα ή πέρασε η επίσκεψη χωρίς να φέρει αυτό το μπαμ, μπορούμε να πούμε. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ο Πρωθυπουργός ήρθε πρώτα απ' όλα για την διεθνή έκθεση, η οποία γίνεται στην Κομωτινή. Άρα λοιπόν κρατάμε το ότι ο βασικός του ρόλος ήταν των εγγενείων της διεθνής έκθεσης που γίνεται εκεί. Της διεθνής εκθέσης. Βέβαια, εγγένεια δεν είδαμε Θράκη. Γρήγορα, βεβαίως. Δεν είδαμε εγγένεια να γίνονται με το τυπικό του να μπαίνει ο Πρωθυπουργός να κάνει μία βόλτα ουσιαστική στους διαδρόμους της έκθεσης και όλα αυτά. Εκεί λίγο μπορώ να πω ότι. Έψαχνε λόγο ο κύριος Τσίπρας να πάει στη Θράκη. Βρήκε μια έκθεση. Ναι, όταν βλέπεις μια έκθεση, έρχεσαι μέσα, μπαίνεις στον κόσμο, χαιρετάς, κάνεις τη βόλτα σου, γνωρίζεις, ακουμπάς, βλέπεις, μιλάς με όλα αυτά. Υπήρχε αυτή η αποξένωση. Δηλαδή, με το που τελείωσαν τα εγγένεια, εξαφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Έφυγε λόγω του ότι είχε καθυστερήσει κιόλας. Έτσι, έπρεπε να κάνει και την τελευταία από τις 9 ομιλίες που γίνανε από το πρωί. Μην ξεχνάμε ότι σε κάθε σημείο που πήγαινε υπήρχε μια μικρή ομιλία. Πρέπει να πούμε ότι είναι ρεκόρ αυτό το οποίο κάνει. Είναι γεγονός ότι συζητάμε κιόλας πολλές φορές πώς αντέχει, τη συζήτηση, θα πώς αντέχει να μιλάει αυτό. Τόσο. Γιατί από εκείνη τη μέρα και μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη, έκανε τα εγγένεια του γραφείου στη Θεσσαλονίκη, ξαναμίλησε, πήγε στην Αθήνα, είχε άλλη μια κεντρική ομιλία. Είναι καθημερινά σχεδόν σε μια εγρήγορση, πρέπει να πούμε, η κυβέρνηση. Είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές. Ήταν να έρθει και ο Μητσοτάκης, από όσο ξέρω, στη Θράκη. Τελικά το ανέβαλε, γιατί δεν μπορεί να είναι και οι δύο στην ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο. Είναι το μικρό σχόλιο που θα ήθελα να σας αναφέρω όσον αφορά τη σκιώδη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Υπήρχε ακριβώς αυτό που αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι με man to man που λέγαμε, ότι είχαμε και τον κύριο Βιεννάκη, που
που έκανε αυτό το σχόλιο. Εδώ βλέπουμε και τον πρόεδρο της ΔΕΘ, πρέπει να πούμε. Ναι, εδώ είναι ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο οποίος είχε κάνει το εξής σχόλιο, ότι από εδώ και πέρα θα είναι man to man. Δηλαδή, όπου πηγαίνει ο ένας, θα υπάρχει και μία ανταπόκριση, μία απόκρουση από τον άλλον. Λοιπόν, αν στην περίπτωση που ο κύριος Μητσοτάκης βρισκόταν και αυτός επάνω, σαφώς δεν θα υπήρχε man to man, θα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Προτίμησε να βρεθεί στην Ήπειρο. Έχω και το λόγο του κυρίου Μητσοτάκη, τον οποίο θα ήθελα να σας το συζητήσω για να δείτε τι ακριβώς αναφέρθηκε εκεί. Έτσι. Και τα συμπεράσματα σαφώς δικά σας. Εμείς αντικειμενική δημοσιογραφία σας παρουσιάζουμε. Ο καθένας μπορεί να βγάλει και να κάνει και το δικό του σχόλιο. Γιατί την ίδια ώρα που γινόταν η μία ομιλία με τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, από την άλλη πλευρά γινόταν και εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτές που είδαμε πάνω στη Θράκη. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο είναι περιφερειάρχης ο κύριος Κακριμάνης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πιο φιλικό το περιβάλλον για τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ είναι γνωστό ότι η Περιφερειακή Αρχή είναι φύλλα προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία. Να κάνουμε, αν θέλεις, μία μικρή εισαγωγή. Και φύλλα προσκύμενη στον σημερινό αρχικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, βρέθηκε στη Θράκη για να κάνει αυτές τις εξαγγελίες. Έγινε για κάποιες συσκέψεις με τους φορείς. Εκεί υπήρξε για ένα μπέρδεμα τελικά. Ήταν τα κανάλια, δεν ήταν τα κανάλια. Ήταν κλειστή, ήταν ανοιχτή. Λοιπόν, γιατί υπήρχε για ένα τέτοιο μπέρδεμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, αν και αρκετές φορές τον ενοχλήσαμε. Μία δήλωση, Πρωθυπουργέ, δεν μας κοίταξε ούτε καν στα μάτια. Δηλαδή υπήρχε αυτό το φεύγω, προχωρώ, πάω στην επόμενη. Υπήρχαν όμως οι δηλώσεις οι οποίες γινόταν σε κάθε σημείο που πήγαινε. Είτε ήταν που έγινε στο ΝΤΑΠ, είτε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, είτε στο μειονοτικό, είτε στο μουσικό σχολείο, είτε στους φορείς. Εκεί υπήρχε πάντα το κομμάτι των δημοσιογράφων, οι οποίοι άκουγαν αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Δεν υπήρχε η συζήτηση ή να αντικρούσει κάτι ο Πρωθυπουργός στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Θα ήθελα να μείνω στο κομμάτι που αφορά την περιφέρεια. Ήταν πολύ σημαντικό το να βρεθεί με τους φορείς της περιφέρειάς μας και να υπάρχει αυτή, το να συζητήσουν μεταξύ τους. Υπήρχαν μέχρι ένα σημείο οι κάμερες μέσα, μετά φύγανε. Ακούγαμε εντάσεις. Είδαμε τον κύριο Πατακάκη να βγαίνει και να υπάρχει μία ένταση, ότι μίλησα στον Πρωθυπουργό, εύχομαι να τα ακούσει. Υπήρχε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με ενημερώνω ότι έγινε διάλογος με τον κύριο Πατακάκη. Ο κύριος Πατακάκης είπε ότι υπήρξε δέσμευση ότι θα χρηματοδοτηθεί. Το ευχόμαστε φυσικά, όμως εδώ φαίνεται να υπάρχει μία, θα τη χαρακτήριζε έτσι και από την κεντρική κυβέρνηση πλέον, μία πολιτική άνησης, μεταχείρισης. Χωρίς να εννοούμε ότι δεν δικαιούται φυσικά η Θράκη κλπ. Φαίνεται ότι οι εξαγγελίες γίνονται και με συγκεκριμένες σκοπιμότητες σε κάποια μέρη. Αυτό ας το κρατήσουμε και για τη συνέχεια και για γενικότερα ζητήματα. Ακριβώς. Άρωμα εκλογών υπήρχε, Χριστίνα, από όλα αυτά δηλαδή, γιατί όλα αυτά έχουν ένα άρωμα εκλογών, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν στην έκθεση, ο Πρωθυπουργός έκανε ακόμα μία ομιλία και την τελευταία ομιλία την έκανε στο Αρκάδια, η οποία ήταν η πιο σημαντική ομιλία της ημέρας. Ο Πρωθυπουργός... Στην έκθεση δηλαδή. Στην έκθεση... Έπρεπε να γίνει μια ομιλία όσον αφορά την έκθεση, για τον λόγο που βρέθηκε επάνω. Έτσι. Αναφερόμενος λοιπόν, μίλησε ότι θα στηρίξει τους τοπικούς παραγωγούς στα προϊόντα της περιοχής και ότι στόχος στην Θράκη ήταν να ενημερωθεί αδιομεσολάβητα για τα προβλήματα της περιοχής. Ήταν μια χαρακτηριστική κουβέντα, όπως και η συζήτηση που είχε κάνει με τον Μητροπολίτη Μαρονίας, το οποίο αξίζει να το αναφέρω. Τον κύριο Παντελεήμονα, ότι η ανάπτυξη. Αναφερόμενος ο κύριος Παντελεήμων, ανέφερε ότι θα υπάρχει και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη είπε ναι, ότι πρέπει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη αλλά και πνευματική. Και πρόσθεσε ότι μετά από 6 χρόνια δραματικής ύφεσης και λαϊλασίας, έχει την ανάγκη η κοινωνία και ο τόπος την ανάπτυξη. Μπορώ να σας πω ότι εκεί που καθόμουν πλέον λίγο ταραντάχτηκα σε αυτή τη συζήτηση, ήταν μια συζήτηση του ενός με του άλλου. Ναι, η ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι κάτι στα χαρτιά, δεν είναι μόνο στους οικονομολόγους. Μιλάμε για μια ανάπτυξη και όχι μόνο της Θράκης. Μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ήταν όμως στοχευμένα μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Θράκη, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, σε μια περίοδο που έχουμε τις δηλώσεις και τις προκλήσεις και από τον πρόεδρο της Τουρκίας και από τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Mm-hmm. Για να μην ξεχνάμε ότι βάζουν κάποια προαπαιτούμενα και κάποια ζητούμενα επί οικώς κωμικοτραγικά
Και καλή ήταν η απάντηση του κυρίου Τσίπρα ότι πρέπει να, γίνεται, να υπάρχει σεβασμός των συνθήκων με τις οποίες προέκυψε το σύγχρονο ελληνικό κράτος και η Ελλάδα δεν αμφισβητεί, αλλά δεν δέχεται να την αμφισβητούν κιόλας. Να υπογραμμίσουμε πάντως ότι επίσης κάτι το οποίο σχολιάστηκε ήταν και πολύ καλά έκανε και πήγε και στο μειονοτικό σχολείο και πολύ καλά έκανε και επισκέφτηκε και το μουσικό σχολείο κλπ. Ότι θα μπορούσε να επισκεφθεί και τον Αρχιεπίσκοπο, ας πούμε, τον Αρχιεπίσκοπος είναι, τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως. Mm-hmm. Στα όρια του νομού του είναι και Αρχιεπίσκοπος ο κάθε Μητροπολίτης. Δεν επισκέφθηκε τον κύριο Άνθιμο, δεν επισκέφθηκε στο γραφείο του τον κύριο Παντελεήμονα. Και δεν υπήρχε ακριβώς επίσκεψη ακόμα και στον Περιφερειάρχη. Τυπική, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και αυτό. Βέβαια, ο χρόνος ήταν περιορισμένος, έτσι. Ήταν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Και πάλι με καθυστέρηση. Στο Αρκάδια πάλι υπήρχε αυτή η καθυστέρηση για την τελική ομιλία του Πρωθυπουργού. Ναι, ήταν μια, όπως αναφέρεις, μια ημέρα που έπρεπε να βγάλει πάρα πολλά πράγματα. Και όμως αυτή η ημέρα δεν ήταν για να βγάλει αυτά τα πράγματα, ήταν για να βρεθεί στην έκθεση και να κάνει τα εγκαίνια της έκθεσης. Μάλιστα. Επί της ουσίας τώρα για αυτή την έκθεση, γιατί ο περισσότερος κόσμος ακούει για μια έκθεση η οποία γίνεται εκεί πέρα στην Θράκη. Αυτός ο θεσμός των εκθέσεων, μπαίνει και η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης μέσα. Πάει καλά, υπάρχει, μπορώ να το πω έτσι, ενδιαφέρον, υπήρχε κίνηση του κόσμου, γενικά ζωντάνεψε η περιοχή της... Σαν δημοσιογράφος παρακολουθώντας την πορεία της έκθεσης τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, υπάρχει μια πτωτική τάση των επιχειρήσεων να έρθουν στην έκθεση. Παρόλο το ότι η Θράκη είναι μια πολύ δυνατή περιοχή... Αναπτυξιακά, βέβαια. Αναπτυξιακά. Ή τουλάχιστον ήταν. Ήταν. Φέτος παρατηρήσαμε το εξής φαινόμενο, το οποίο μπορώ να σας πω μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των stand που λέμε, που βρίσκονταν μέσα στην έκθεση, ήταν επιμελητήρια ή ήταν από περιοχές, βασικά ήταν επιμελητήρια της περιφέρειας και όχι μόνο. Επιχειρήσεις, ουσιαστικά επιχειρήσεις, ντόπιες επιχειρήσεις, ήταν πολύ λίγες. Και αυτές που είχαν έρθει είτε από Θεσσαλονίκη είτε από άλλη περιοχή, είχαν έρθει προσκεκλημένες μέσω των επιμελητηρίων. Τι θέλω να πω. Μιλάμε πλέον για ένα θεσμό, ο οποίος αλλάζει, μεταλλάσσεται σε θεσμό επιμελητηρίων, θεσμό δήμων. Ουσιαστικά γίνεται μια μορφή κρατικής λειτουργίας. Ακριβώς. Ενώ ο ρόλος των εκθέσεων είναι να δίνουν την όθηση στον ιδιωτικό τομέα. Ακριβώς. Δηλαδή οι εκθέσεις δεν γίνονται για να πηγαίνουν τα επιμελητήρια. Παλιά, θυμάμαι εγώ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι νομαρχίες, ας πούμε. Ναι. Είχαν όλες οι νομαρχίες της Ελλάδος περίπτερο. Τι να το κάνει, να διαφημίσουν τι είναι ομαρχίες. Είμαστε υπέρ, τα φεϊβολά, ας πούμε. Είμαστε υπέρ των επιμελητηρίων, οι οποίοι όμως πρέπει να βάλουν σε ένα μεγάλο καλάθι όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί μέσα στα επιμελητήρια και από εκεί να προωθούνται οι επιχειρήσεις. Ναι, είμαστε υπέρ αυτών των κομματιών. Όταν μιλάμε όμως για μια τέτοιου είδους έκθεση, η οποία είναι ανοιχτή, ναι, δεν είδα πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Δεν υπάρχουν. Δεν μπόρεσαν να μπουν. Το κοστολόγιο ήταν μεγάλο. Ήταν στοχευμένα φέτος σε διαφορετικό τμήμα. Πάντως είναι σημαντικό το ότι γίνεται αυτή η έκθεση και είναι σημαντικό το ότι είναι και μια αποκεντρωμένη λειτουργία της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Σίγουρο είναι ότι είμαστε, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή διαδικτύου, είμαστε σε μια εποχή που το εμπόριο δεν έχει σύνορα και μπορείς με ένα πάτημα κουμπιού να βρεθείς αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη και να δεις επιχείρηση ή να παραγγείλεις εμπορεύματα κλπ. Δεν χρειάζεται να πας σε έκθεση για να γίνει αυτό. Είναι το διαδίκτυο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Φυσικά, να τονίσουμε, Χριστίνα, ότι έχουμε από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού στις 10 Δεκεμβρίου σε πυρετώδεις ρυθμούς την Βουλή. Έχουμε 2 πολυνομοσχέδια με τα προαπαιτούμενα. Αρχίζει από σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές. Το πρώτο πολυνομοσχέδιο είναι η απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις. Φέρνουν λοιπόν ένα νομοσχέδιο και καλώς το φέρνουν, αλλά πόσο καιρό ακούς εσύ ότι πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία στη σύσταση των επιχειρήσεων. Φέρνουν ένα καινούριο νομοσχέδιο τώρα, γιατί η χώρα μας είναι η πιο αργή χώρα αυτή τη στιγμή ίσως στον κόσμο στο να μπορέσει μια επιχείρηση να πάρει άδεια λειτουργίας. Μπορεί να του ζητήσουν μέχρι και χαρτί πότε βαφτίστηκε, από ποιο παπά και σε ποια ενορία.
μέχρι και τέτοιο χαρτί μπορεί να συζητήσουν ή μπορεί να συζητήσουν ένα οποιοδήποτε χαρτί συγγενής τρίτου ή τετάρτου βαθμού. Δεν ξέρω. Πάνε τώρα να το απλοποιήσουν. Έχω την αίσθηση, σας κρατάμε μικρό καλάθι για τον απλούστατο λόγο ότι καιρό, χρόνια ακούμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει. Και φυσικά μπαίνει και το ζήτημα της ρύθμισης του χρέους, το οποίο στέλνει, περνάει μία λογική ότι σε περίπτωση που αποτύχει η όποια διαδικασία μέχρι αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή μπαίνουν πάλι τελεσίγραφα, είναι πολύ πιθανόν, μικρό το ποσοστό, αλλά υπάρχει ποσοστό και πιθανότητα, η χώρα να βρεθεί, δεν είναι πρωταπηλιάτικο, δεν έχουμε πρωταπηλιά, να βρεθεί σε εκλογές, σε προεκλογική περίοδο. Έχω την αίσθηση ότι κανένας... Έχουμε τα δείγματα για την αίσθηση αυτή. Κανένας σοφά σκεπτόμενος πάντως αυτή τη στιγμή δεν θα ευχόταν η χώρα να βρεθεί σε νέα προεκλογική περίοδο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Το Μάρτιο-Απρίλιο είναι κάτι άλλο, ναι. Προώρες εκλογές για ακόμα μια φορά είναι για την οικονομία της χώρας η μεγαλύτερη καταστροφή. Δεν ξέρω πότε γίνονται εκλογές κανονικά σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι και ένα ζήτημα. Είναι και ένα ζήτημα. Γίνονται εκλογές. Όχι. Πλέον μετά τα τελευταία δύο χρόνια, προώρες εκλογές μπορούν να υπάρχουν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Έχουμε και τα εργασιακά τα οποία είναι αγκάθι. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ χαμηλά. Πρέπει η κυβέρνηση να δείξει ότι είναι επιθετική απέναντι στους θεσμούς. Ναι, ναι. Να βγει να αναφερθεί για το θέμα του Τσίπρα. Μάλιστα, έχουμε έναν τηλεθεατή. Ναι, να το χαιρετήσουμε. Να σας χαιρετήσουμε, ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πώς λέγεστε? Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Ναι, ναι, βεβαίως, πέστε μου, πέστε μου. Ναι, θέλω να πω το εξής. Ότι παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο που είχατε στο ότι δεν έγινε καμία αναφορά σε Δράμα και Καβάλα, θεωρώ ότι η Δράμα είναι ρηγμένη από κάθε μεριά. Δεν θα αναφερθώ τώρα στο αν έχει σχολές, ΤΕΗ και τα λοιπά. Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για τους δρόμους. Εδώ και αρκετά χρόνια μας έχουν πει ότι είναι έτοιμες οι μελέτες, μελέτες δεν υπάρχουν. Όχι θα γίνει ο Ε61, όχι θα γίνει ο Δράμας Αφίπολης και τελικά περνάνε τα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Διάβαζα ότι υπάρχει καινούργιος δρόμος στον Εύρο που ενώνει την Αλεξανδρούπολη με το Ορμένιο επάνω. Στα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλοί κάθετοι άξονες που συνδέουν τις πόλεις της Θράκης με τη Βουλγαρία. Στην Ξάνθη, στις Σέρες ολοκληρώνεται καινούργιος δρόμος που δεν περνάει από κανένα χωριό για να πας στη Θεσσαλονίκη και εμείς δικαιολογούμε τους κατοίκους του Αμυγδαλεώνα που δεν θέλουν ο δρόμος να περάσει έξω από το χωριό τους. Σας πληροφορώ ότι εγώ ταξίδεψα από την Ιταλία στη Γαλλία οδικός και δεν πέρασα από κανένα χωριό. Επιτέλους πρέπει οι Δραμηνοί να διεκδικήσουν δυναμικά αυτό που τους αξίζει και στο θέμα των δρόμων και στο θέμα των φυλακών και στο θέμα της σιδηροδρομικής γραμμής που δεν ξέρουμε αν θα ξαναλειτουργήσει και σε όλα τα θέματα δεν θέλουμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από ό,τι παίρνουν οι διπλανοί νομοί μας. Μάλιστα. Ειλικρινά σας μιλάω ότι έχω βαρεθεί την κοροϊδία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μια ολοκληρωμένη άποψη από τον φίλο τηλεθεατή και χαιρόμαστε που μπαίνει μια τέτοια λογική ότι καλό θα είναι να υπάρχει ίση μεταχείριση και να μην υπάρχει ενδοπεριφερειακή ανισότητα. Κάτι το οποίο ευχήθηκε πρέπει να πούμε και ο βουλευτής ο κύριος Κυριαζίδης, θυμάσαι πολύ καλά Χριστίνα στις δηλώσεις που έκανε όταν ανέλαβε ο κύριος Μέτιος και ζήτησε να υπάρχει ίση μεταχείριση των ομών. Φαίνεται όμως ότι εδώ μπαίνει και η κεντρική κυβέρνηση η οποία δεν λειτουργεί διαχρονικά, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα μόνο, δεν λειτουργεί με τη λογική της ίσης μεταχείρισης. Και η κυβέρνηση από τη μία και οι περιφέρειες από την άλλη. Και στο τέλος την πληρώνουν κάποιες περιοχές, σε βάρος κάποιων περιοχών γίνονται κάποιες παρεμβάσεις. Δηλαδή, φυσικά εκεί είναι και θέμα ετοιμότητας, εκεί είναι και θέματα δυναμικής των φορέων, εκεί είναι και θέματα με το αν οι φορείς ασχολούνται, ας πούμε, με το ποιος θα έρθει στην τάδε συναυλία ή ποιος θα παρουσιάσει μια εκδήλωση ή ασχολούνται με αναπτυξιακά έργα. Είναι και θέμα προτεραιοτήτων, ξέρεις.
Σαφώς. Το θεωρώ ότι υπήρχε αυτή η ανησυχία. Δηλαδή, αν ασχολείσαι, Χριστίνα, μπορώ να το πω εγώ αυτό, αν ασχολείσαι 24 ώρες τη μέρα με το αν η κυρία Στικούδη θα έρθει 8 η ώρα ή 8.30 το βράδυ για να παρουσιάσει την Ονειρούπολη, πολύ θετικό να γίνεται μια εκδήλωση, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να ασχοληθείς και τουλάχιστον κάποιες ώρες της ημέρας συνολικά σαν κοινωνία και με αυτό το θέμα των οδικών αξώνων, γιατί σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οδικοί άξονες δεν τιμούν το σύγχρονο ελληνικό κράτος συνολικά. Θανάση, και δεν τιμούν και εμάς. Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς λέμε. Γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει. Είμαστε σαν ένα χωνί. Είμαστε στο κάτω άκρο, το οποίο φέρνει από τα Βαλκάνια κόσμο, ο οποίος έρχεται να επισκεφτεί την περιφέρειά μας το καλοκαίρι και όχι μόνο. Αυτό το χωνί λοιπόν πρέπει να έχει πολλές διαδρομές μικρές για να μπορέσει ο κόσμος να κατέβει από όλα τα σημεία της περιφέρειας. Αν ένα από αυτά τα σημεία δεν υπάρχει, δεν έχει καλό δρόμο, δεν έχει καλή οδική πρόσβαση, δεν είναι άμεσο προς τη θάλασσα, γιατί ο τελικός τους στόχος είναι η θάλασσα. Ένα από αυτά τα πόδια λοιπόν πονάει. Όπως και ανέφερε και το κομμάτι των Σερών και το κομμάτι της Ξάνθης και το κομμάτι της Κομωτινής και πιο ψηλά, είναι καλά καταρτισμένα στο να μπορέσει ο οδικός άξονας να λειτουργήσει από τα σύνορα και προς τα κάτω, ανοίγοντας αυτό το χωνί. Εάν λοιπόν ένα από αυτά τα πόδια στην προκειμένη περίπτωση είναι η Δράμα, υποφέρει και ο κόσμος της. Και πολιτική ανισότητα λοιπόν σε αυτό που αναφέραμε έχει να κάνει με το κατά πόσο αφήνουμε τα υγιή κομμάτια και πιάνουμε αυτό που έχουν πρόβλημα. Και φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι η ενδοπεριφερειακή ανισότητα είναι κάτι το οποίο γίνεται μεγάλη κουβέντα και την ίδια ώρα αυτό το οποίο δημιουργήθηκε το ΕΣΠΑ και γενικότερα τρέχει το ΕΣΠΑ είναι η άρση της απομόνωσης κάποιων περιοχών. Και πρέπει να πούμε ότι η αναβάθμιση όλων αυτών των περιοχών που ανέφερε και ο τηλεθεατής και εσύ, την ίδια ώρα υποβαθμίζει το ασθενές κομμάτι, τον αδύναμο κρίκο σε αυτή την πεντάδα της περιφέρειας. Στην προκειμένη περίπτωση. Ο αδύναμος κρίκος είναι η Δράμα, ο νομός Δράμας. Και αυτό δεν σημαίνει ότι φταίνει φορείς της Δράμας. Σίγουρο είναι ότι λειτουργούν διαφορετικά άλλοι φορείς πάντως. Διαχρονικά το λέμε και πάλι, λειτουργούν διαφορετικά οι άλλοι φορείς των άλλων νομών και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θέλω να κάνουμε λίγο μια αναφορά στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη για τις τρεις δεσμεύσεις τις οποίες έδωσε. Να τις αναφέρουμε στον κόσμο για να μπορέσει να καταλάβει ότι και εκεί υπάρχουν... Ναι. Λοιπόν, ξεκινώντας από την πρώτη δέσμευση, αναφέρει ότι είναι γενική. Δεν θα υποσχεθούμε 100 για να κάνουμε τα 10, θα υποσχεθούμε 10 και θα γίνουν όλα. Αυτά που λέμε δηλαδή, αυτά θα γίνουν. Λίγο αόριστο, σαφώς, τα 10 να γίνουν. Αυτός είναι και ο σκοπός. Δεύτερη δέσμευση. Μειώσεις φόρων που θα ανακουφίζουν την ελληνική οικογένεια. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τα είχαμε ακούσει και με από τα λόγια του κυρίου Αυγενάκη όταν ήρθε κατόπιν εντολής του κυρίου Μητσοτάκη. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Σαφώς. Οι νέες επενδύσεις θα δημιουργήσουν δουλειές για προοπτική στην πατρίδα μας. Η πολιτική για την εκπαίδευση θα φτιάξει δημόσια σχολεία για το παιδί που θέλει και αξίζει να πάει μπροστά. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα δώσει λύση στην ακραία φτώχεια. Πάμε φυσικά και στην τρίτη δέσμευση. Όλα, φυσικά όλα αυτά με την αίρεση των θεσμών, οι οποίοι οι θεσμοί αποφασίζουν αυτοί για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, αν θέλεις να δώσεις επιδόματα φτώχειας ακόμη, ή αν θέλεις να μειώσεις το αφορολόγητο ή να αυξήσεις ή να μειώσεις τις ασφαλιστικές εισφορές, και αυτά είναι υπό τις εντολές της Τρόικας ουσιαστικά, των θεσμών, του κουαρτέτου. Ακριβώς. Και της κυρίας από τη Ρουμανία, της κυρίας Βελκουλέσκου. Της κυρία Βελκουλέσκου θα αποφασίσει πόσο θα ανέβει και τι θα ανέβει και τι θα μειωθεί και τι θα αυξηθεί. Ναι. Και η τρίτη δέσμευση. Να ενώσουμε ξανά τους Έλληνες. Η πρόταση δεν είναι μια κομματική διακήρυξη, είναι ένα εθνικό αφήγημα, ένα νέο πατριωτικό όραμα για να βγάλει τη χώρα από την κρίση και να σταθεί δυνατή και περήφανη. Αυτή είναι μια μεγάλη ψαλίδα η οποία θέλει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η ενότητα μεταξύ των Ελλήνων. Έτσι δεν είναι? Έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες ξεπεράσαν τουλάχιστον τα κομματικά, τα παλιά. Δηλαδή, ποιος φανταζόταν ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ θα τα βρουν και θα συγκυβερνήσουν, που υπήρχαν οι εντάσεις, που υπήρχε αντιπαράθεση των κομμάτων, που υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. Όταν υπάρχει δυσκολία, έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες έχουν ξεφύγει από τα κομματικά, δεν μαλώνουν τώρα για τα κόμματα. Απλά το είναι μια ψαλίδα. Ενώνω τους Έλληνες τώρα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης από την Ήπειρο.
Βρέθηκε, παραβρέθηκε εκεί, θεωρώντας ότι η Ήπειρο είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να περάσει από πολλά φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Περιφέρειες, ναι. Από τις πιο άγονες, από τις πιο προβληματικές. Αυτά και από εκεί. Σας αναφέρουμε όλες λοιπόν τις προγραμματικές δηλώσεις, όλες τις εξαγγελίες που γίνανε. Εσείς βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Ουσιαστικά είμαστε πάντως σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο όπου άρχισαν οι παροχές, όπου άρχισαν πάλι να γίνονται συζητήσεις για την επόμενη μέρα, όπου αρχίζει και γίνεται μια κουβέντα για το αν θα πάμε πάλι σε εκλογές. Υπάρχει ένα διέξοδο στην ελληνική κοινωνία συνολικό. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θράκη, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στην Ήπειρο. Θα επισκεφτεί και τη Θράκη, από όσο ξέρω, και ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Αρχές Δεκεμβρίου ακούστηκε. Νομίζω ότι θα έχουμε επίσκεψη σύντομα. Εκεί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε, καθώς δεν θα υπάρχει η έκθεση για να γίνουν τα εγγένεια, τις κινήσεις που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και τις επαφές που θα έχει. Θα είναι κομματικές επαφές, θα είναι επαφές που θα αφορούν τους φορείς του τόπου, θα είναι ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Ξέρετε, καμιά φορά για εμάς τους δημοσιογράφους και οι κινήσεις των πρωθυπουργών ή των πρόεδρων της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πολύ σημαντικές, γνωρίζοντας το που θα κινηθούν. Πάντως είναι γεγονός ότι παίρνουμε και εμείς τα αντίστοιχα αποτελέσματα, έτσι γνωρίζουμε. Και κλείνουμε με αυτό το θέμα της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα. Είναι γεγονός ότι επειδή παρακολούθησα κάποια στιγμή και την επίσκεψη της κυρίας Φόφης Γεννηματά, αυτή η λογική ότι έρχεται ένας πολιτικός το πρωί και πρέπει μέσα σε 10 ώρες να γυρίσει 6 πόλεις, να κάνει 8 ομιλίες και να κάνει και 15 επαφές με φορείς, αυτό έχω την αίσθηση ότι δεν είναι παραγωγικό. Ότι δηλαδή αυτή η ταχύτητα με την οποία λειτουργούν και ουσιαστικά φεύγουν στο τέλος, δεν κατάλαβες και τι έγινε από όλη αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι πρέπει να το ξαναδούν. Ο κύριος Τσίπρας φυσικά έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Όμως αρχηγοί των κομμάτων, καλό θα είναι να έχουν 2 μέρες τουλάχιστον για να τελειώνουν και με την επικοινωνία και να είναι μια επικοινωνία η οποία να είναι επικοδομητική. Δηλαδή το να. Και να αποφέρει και κάποιους καρπούς έτσι. Μιλάμε για μια. Ναι, να φέρνει και κάτι, εκτός από σκόνη δηλαδή, να φέρνει και κάτι. Να υπάρχει και κάτι επικοδομητικό στο τέλος από όλα αυτά που θα συζητηθούν με τους φορείς. Γιατί αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η παρουσία του κ. Μητσοτάκη και αυτή στην περιφέρειά μας. Και θα δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος, Θανάση, σε αυτό που αναφέραμε. Εάν αυτά που θα πει σαν προεκλογικές εξαγγελίες για την περιφέρειά μας θα αφορούν τον αδύναμο κρίκο που είναι η Δράμα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Χριστίνα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το θέμα της επίσκεψης του κ. Τσίπρα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε και άλλα θέματα όμως στην σημερινή εκπομπή. Μείνετε μαζί μας.